Ρε μαμά, τόσο καιρό να μην έχετε πάει στο μουσείο. Ήρθες, κοριτσάκι μου. Mm-hmm. Πεινάς. Μπα, να σου φτιάξω κάτι να φας. Μαμά! Κοίτα, δεν είναι αυτό που νομίζω. Όχι, ναι, είναι. Αλλά δεν είναι από πόδι, θέλω πόδι. Δηλαδή, σκόταψε και έπεσε πάνω σου. Κάπως έτσι. Σηκώ και εξαφανίζεσαι από εδώ μέσα. Βρέσκω, φύγε. Σηκώ και φύγε. Εσύ! Συγγνώμη. Να σου πω. Ήπιαμε πολύ και. Και έγινε αυτό που έγινε. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί σε πείραξε τόσο πολύ. Ρε μάνα, ακούς τι λες. Εγώ σε περίμενα για πιο προοδευτική. Εσύ δεν μου λέγες τόσο καιρό να βρω κάποιον να. Να με ξαλαπικάρω, πώς το λέγες. Και βρήκες τον Άλαν. Γιατί τι. Επειδή είναι μικρός. Στο κάτω-κάτω θα τη γραφτεί να τον παντρευτώ κιόλα. Εσένα ο Μπαρμπαντάνος σε περνούσε 5 δεκαετίες. Αυτός λες να είναι ο λόγος. Τότε τι. Ο Άλεν είναι το αγόρι μου, μαμά. Είμαστε μαζί 3 μήνες. Αυτός με βοήθησε να ξεπεράσω τον Μπαρμπαντάνο. Αχ, έρε γλέντια. Ελισάβετ Κόφτο. Με τότε γιατί σου είχε πει πως ήταν φίλη. Αν δεν μου το είπε. Δεν μου το είπε. Εγώ το συμπέρανα. Α, πες τα μου, ντε. Δεν τους είχα δει ποτέ και σε καμία τρυφερή περίπτωση. Ως φαίνεται τις κράτησε όλες για σένα. Να σου πω, Ρινάκη. Πλάκα, δεν έχεις αφήσει τεχνό για τεχνό στην πιάτσα. Κύριε, συγχώρεσε. Εμένα, μωρή, να συγχωρήσει ο κύριος. Δεν κουτού πόσα εγώ το πίνω της κόρης μου. Ελισάβετ, σταμάτα! Έλα, σταμάτα, τι καταλαβαίνεις και εσύ τώρα. Να τη βοηθήσουμε, ήρθαμε, όχι να τη στείλουμε σε μοναστήρι. Ναι, δίκιο έχεις. Πάντως, καλό κουμάσι και ο Εγγλέζος, α. Η Εύα μου από τότε έχει να μου μιλήσει. Την παίρνω τηλέφωνο και μου το κλείνει. Μέχρι και γράμμα της έστειλα και γύρισε πίσω. Σφραγισμένο με την ένδειξη παραλήπτης άγνωστος. Κατάλαβες. Το παιδί μου έγινε άγνωστος. Και εσύ. Αγνώριστη. Βγάλτε αυτά τα σκουτιά πια. Καλά σου λέει. Για σύνελφε λίγο. Που σε εκμεταλλεύεται ο ένας και ο άλλος το όνομα της φιλανθρωπίας. Δεν ήθελε να εκμεταλλεύεται. Θέλω και προσφέρω. Και αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση με το ότι η Εύα μου δεν μου μιλάει. Καλά. Ίσως και να έχει. Λίγη. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό το κουνάκο. Είσαι πολύ σκληρή γυναίκα, Κετούλα. Σε παρακαλώ. Μην το κάνεις αυτό, ρε, στον αρκουδάκο σε, ρε. Σε παρακαλώ, μην το κλείσεις τόσο ζουνάκο σου, ρε. Μην το κλείσεις. Μην το... Μιλάμε για μεγάλη κατάδεια. Ακουγές. Μα πάντα. Και φράνθηκαν τα ότα μου. Τι ρεζίλια για να φτάνει, Ζουζουνάκο. Μ' αρέσει που κοροϊδεύουν την ξανθήπη. Δεν το ξέρεις, ρε, εσύ. Ό,τι κοροϊδεύεις, το λούζεσαι. Παράτησε εκεί με χάλια. Καλά, πλάκα μας κάνεις. Εσύ δεν παρακαλάγες να γίνει ένα θαύμα να την ξεφορτωθείς την Κετούλα. Εντάξει, παρακάλα. Αλλά τώρα που έγινε το θαύμα και την ξεφορτώθηκα, εσύ μου έρχεται να ανέβω στην ταράτσα να πηδήξω από κάτω. Καλά, μην κάνεις έτσι, παιδί μου. Ναι. Μόλις μεγαλώσεις θα σου περάσει. Αμά τα ρε, εσύ δεν έκανα το γονατό μου. Η γυναίκα μου με παράτησε. Αφού να φανταστείς το βράδυ, πηγαίνω στο κρεβάτι στη δικιά της τη μεριά. Στη γούβα που άφησε το κορμάκι της. Ποιο κορμάκι της, δεν κακομοίρη. Ποιο κορμάκι της. Που έτσι και γεμίσει στη γούβα που άφησε, έχει τη λίμνη βιστονίδα στο κρεβάτι σου. 250 κιλά ήταν η Κετούλα μας. Για μένα είναι η Κλόντια Σίφερ, είναι η Σλεναρίκοβα, είναι η Μόνικα Μπελούτσι. Ναι, συμφωνώ. Όλες μαζί αυτές. Τι να σου πω, ρε. Έλα, ετοίμαζε κάτι ελαφρύ να πάρω για έξω. Κάνα σουτσουκάκι, κάνα καρτουμπάκι, κάνα σκουμπρί. Έτσι, ένα πράγμα. Γρήγορα γιατί με περιμένει άλλη. Δεν μου λε αυτό ο Ζορμπά ακόμα έγκλειστο είναι. Ναι, και αυτό είναι με δικαστική απόφαση έγκλειστο. Εμεί όμω. Α, και πού σε. Βάλε και μια νταμιτζάνα έτσι με εμφιαλωμένο νερό. Πυρνάβου. Τη φωτιά. Άστο, να περιμένουμε και τον άλλο να κατέβει. Ένα φορτίο ποτήρακι. Έλα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εντάξει, να σου πω. Ο μικρός ξεράθηκε, το μαράκι δεν έχει γυρίσει ακόμα μια γάλα. Ωρε μάνα μου. Και στο δικό μου δύο πέρα τίποτα. Κάλα, σου έχουν ξαπαγιστεί όλοι. Μούγκα, εσύ στρούγκα. Λοιπόν, άντε, παιδιά, πάμε να το ξεκινήσουμε για να μην αργούμε. Άστο κάτω. Να κάνουμε μια πρόποση πρώτα. Εντάξει. Κάτι δεν πουλάει. Μόνο. Εβίβα, αδέρφια μου. Αλίτες πουλιά. Ξανθία, χαμένη μαραγιά, καλή μα όρεξη. Νικηφόρε. Καλή ελευθερία. Μπράβο, φεράτε. Νικηφόρε, ώστε εδώ συνεδριάζει η λέσχη των βαρελοφράνων. Αμάρε βέτα. Είπε ότι θα πα στη δουλειά και θα αργήσει. Ναι, ρε, ζητά του και τα ρέστα κιόλα. Τι έγινε, κορίτσια, καλά. Θα κάψει γρά και ανάποδα. Με τροκανάτε. Δεν προλαβαίνω να φάμε. Ούτε να πιούμε τίποτα. Ούτε να το πουλήσουμε. Δεν προλαβαίνω. Επειδή πλάκωσε η βραδινή περίπολο. Για να αργούσαμε λιγάκι και σου λέγα εγώ. Εδώ δε ξανά την τύπη μου. Την Άρτα και τα Γιάννενα έχουν παραγγείλει.
Και ό,τι κυκλοφορεί σε τηγανιτό. Δεν μου λες βρε άχρηστε τα ψάρια. Τι τα θες και βρωμάει ο τόπος. Δεν ξέρεις ότι είναι και λαχτάρα. Στον ύπνο λαχτάρα. Αλλά δεν φταίει κανείς. Εγώ ηλίθια φταίω που πέθανα στην πείνα μαζί σου για συμπαράσταση. Ναι, αλλά τώρα έχεις γίνει μια κούκλα. Ευχαριστώ, Ελισάβετ μου. Αλλά τέτοιος είσαι, τέτοιος είσαι! Τίποτα δεν αναγνωρίζεις. Είσαι τέτοιος. Εγώ δεν αναγνωρίζω ότι είσαι μια κούκλα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Πλάκωσε τώρα ο κόσμος, χάλασε τον κόλπο. Άντε, μάγκες, σιγά-σιγά να πηγαίνουμε. Άντε. Και γρήγορα, μη σου πω, άντε. Πάρε και αυτό, θα χρησιμοποιεί το. Άντε, να πηγαίνουμε κι εμείς. Φεύγουμε, παιδιά, εμείς. Παιδιά, καθίστε. Ρε, βέτα, ρε, ορίστε τι. Δυο ώρες έκανα το στρώσω στο τραπέζι. Κρίμα είναι. Νικηφόρε, τι καταλαβαίνεις κι εσύ. Το πιο βαρύ πράγμα στη δίαιτα του Μίμη είναι τα βραστά κολοκυθάκια. Και αυτά ανάλατα. Άντε στο καλό. Μη το φας, έφαγα. Δεν μου λες, βρε, άχρηστε. Δική σου ιδέα ήταν αυτή η μάζοξη, ε. Τι μου, πες, ήτανε δική μου ιδέα αυτή η μάζοξη. Τι ήτανε? Ήτανε δική μου ιδέα αυτή η μάζοξη, ναι. Ήμουνα σίγουρη, λοιπόν. Αυτή η σιγουριά σου, τέλος πάντων. Θες να κάτσουμε τώρα να τα σακίσουμε και να φύγουμε στην υγεία της εγγόνας μας και της κόρης μας, ε. Κρίμα, δεν είναι απαναχαμένα, ε. Άντε. Καλά λες, βρε, Γιώργο. Νικηφόρε, πες μου τι είναι αυτό που ακούω. Πες μου τι είναι αυτό που ακούω πριν πάθω το εγκεφαλικό. Αυτό το... Είναι αυτό. Ναι, είναι το αυτό το... Ποιο? Ο Θανασάκης είναι. Ο... Του Παύλου μας τον άφησε μια βραδιά να τον κρατήσει. Μη μου πεις ότι ξέχασε το παιδί του. Αυτό είναι. Ξέχασε το παιδί του. Μάντρα Μαρία, με κοψοχούλια, είναι αστεία αυτά. Με βλέπεις να γελάω. Πού είναι το παιδί? Α. Τι έπαυλίτο. Δεν πιστεύω να ξέχασες το παιδί στο αυτοκίνητο. Άφρε Μαρία, με αυτήν την καγυποψία σου, πλάκα έχω πάθει. Μα είναι δυνατόν εγώ να ξεχάσω το Θανασάκη στο αυτοκίνητο? Ωραία, και πού είναι? Σε καλά χέρια. Σε πολύ καλά χέρια. Το πέρα μου, Ναι. Ελισάβετ. Α, εσύ είσαι τα καλά χέρια. Εντάξει, Ελισάβετ μου, ευχαριστώ, έρχομαι. Τι να σου πω τώρα. Ντροπή σου! Γιατί βρε πουλάκι μου, το λυπήθηκα το καημενάκι. Εκεί που κοιμόταν ήσυχα, δεν ήθελα να το ξυπνήσω. Γιατί θυμώνεις τώρα? Όχι, δεν θυμώνω. Έξαλλη είμαι. Ρε Μαρία, εγώ σαν καλός πατέρας αυτό που σκέφτηκα ήταν να μην ταλαιπωρηθεί το αγγελούδι μας. Να σου πω. Δηλαδή, δε χάρηγες τώρα που μείναμε λίγο μόνοι μας. Αφού το προσέχει το μωρό, η Ελισάβετ. Η Ελισάβετ δύο παιδιά έχει μεγάλωση. Ποια δύο? Την Αταλίτσα και τον Νικηφόρο. Δεν έχουν πάει πολύ τόσο ωραία παιδιά. Παυλίτο, Παυλίτο, φύγε, με έχεις φέρει ως εδώ. Ως εδώ με έχεις φέρει. Κι άλλο ένα τέτοιο να μου κάνεις, παίρνω το γιο μου και πάω να μείνω με τον παπά μου. Έλα εδώ ρε Μαρία, καράκι. Έλα εδώ ρε πουλάκι μου. Να, ηλίθεια. Μα είναι δυνατόν να ξεχάσει ο ίδιος το παιδί? Μου γύρισες. Εγώ είμαι, σου λέω. Ποιος θα είναι τέτοια ώρα, μωρέ? Πω, πω, αδερφέ μου, γυαλιστή είσαι. Κύριε, δεν σ' αλτάρεις, Μπενεδικτάκη. Μου το ξεκατάρισε. Αν ξεμητήσω, θα μου κόψει τα ποδάρια. Έρχομαι, ρε. Εδώ είπε νέο κλανιά, σε όλο το δίαιτο, καρακολώσω εγώ. Έρχομαι. Κύριε Νικηφόρε, θα πει να βγείτε έξω ή το σκάσανε? Μπε στο διάλογο, καλό που το λέω. Καλό βράδυ. Έχει το διάλογο, φύγει από εδώ πέρα. Πήγαινε στη μάνα σου, μπέκα ένα άλλο. Μου λείψατε, ρε κολόπεδα. Έλα, σαλιάρι. Εσύ, γιατί είσαι έτσι, ρε? Γιατί είναι μόνο σου σαν πεκινουά, ε? Γιατί μονή μου την πατάω και με κάνετε ό,τι θέλετε. Έλα, τώρα αφού γουστάρεις, ρε, που της την έφερες βραδιάτικα, δεν γουστάρεις? Έλα, μα αφήσαμε τις γυναίκες στο ραδιό μισή ώρα την νύχτα να με έξω και βγήκαμε έξω με την πιτζάμε σαν τα σχολιαρόπεδα. Χάσαμε και τον νύμο μας και την αξιοπρεπία μου. Εσείς χάσατε την αξιοπρεπία σας, εγώ δεν είχα ποτέ. Τώρα όμως.
Δεν απέκτησε ρε, είμαστε κάτι αργείο. Βάλε. Το διάλο. Έλα ρε. Πάτσα τα σκατά του Νικηφόρου. Ένα ποτηράκι πίνεις και δεν ξέρεις τι λες. Ωραία, ξέρω εγώ τι λέω. Γλιστράνε και όλος, τι έχει φάει το κολόσκινο. Έλα για τον δρόμο. Έλα ρε, πάμε. Ένα για τον δρόμο. Πάμε, θα φάμε ξύλο. Τι διάλο, είναι πάλι ο άχρηστος. Να δεις που θα είναι μπροστά στο ψυγείο, το έχει γονατίσει. Άννα καθή που ξύνεται όλη μέρα και σε... Α! Τι έγινε. Μη μου πεις ότι είχες βγει από το σπίτι. Τι διάλο, τι πράγμα κοπάει έτσι. Μία-μία ερωτήσεις, έτσι. Και ναι, είχα βγει από το σπίτι. Δεν κατάλαβα, είχα πάει στην αυλή. Γιατί ήθελα να ρίξω κοπριά στα φυτά. Τέτοια ώρα. Ναι, τέτοια ώρα, δεν κατάλαβα. Τέτοια ώρα. Λένε ότι η καλύτερη ώρα για την κοπριά είναι όταν πέφτει ο ήλιος. Όταν πέφτει. Γιατί εδώ σε λίγο ξανασηκώνεται. Δεν μου τα λες καλά, δεν μου τα λες καθόλου καλά, δεν μου τα λες. Δεν με πιστεύεις, έτσι. Όχι. Πες το, δεν σε πιστεύω. Στο είπα, χρυσέ μου, δεν σε πιστεύω. Μα το λέει, το λέει, ρε, δεν με πιστεύει, δεν με. Δεν με... Αυτή η καμέλα που έχεις έξω που είναι δίθεν η αγαπημένη σου, ξέρετε, βρε, έχει πάρει την κάτω βόλτα και δεν σκέφτηκες να ρίξεις λίγη κοπριά. Εγώ το σκέφτηκα και την πάτησα. Μπράβο. Τι, γιατί, τι έγινε. Την πάτησα, την κοπριά, ορίστε. Α, έλα, σωμάτα. Έλα, σε καμέλα. Τι γίνεται με την παντόφρα, σε παρακολάσαι. Δεν με πιστεύει. Έλα εδώ. Δεν πιστεύεις. Γιατί να σε πιστέψω. Δεν είσαι και το πλέον φεράγγιο άτομο. Με προσβάλλεις. Με προσβάλλεις τώρα ξανά. Πούλα μου και εσύ με προκαλείς. Γιατί δεν πήγες αυτή την τουαλέτα αλλά προτίμησες την κάτω. Πήγα γιατί. Γιατί για να μην τραβήξω το καζανάκι και σε ξυπνήσω. Μπουρεκάκι μου. Ας σε ξεπροστά γιατί με τρέμουν και τα πόδια μου. Τρέμουν. Άμα χανιάζεις έτσι και τρέμουν και τα πόδια σου, επειδή ανέβηκες μια σκάλα, να φωνάξουμε τον γιατρό, βρε μιλήμα. Άχι, αμέσως τον γιατρό. Άσε, δεν είναι μόνο ότι την ανέβηκα τη σκάλα. Την κατέβηκα κιόλας. Δεν είναι όσο να πεις, ένα σκόπο είναι. Έλα λίγο. Καλέ χα. Άσε μας, ρε μαράκι. Ώρες είναι τώρα δηλαδή να μου πεις ότι βγήκα τέτοια ώρα με τις πιτζάμες μες στην Ήθα και πέρασα και πήρα και το μήνυμα και πήγαμε στον Νικηφόρο και τα πιάμε. Ήμαρτο δηλαδή. Τι άλλο παράδο θα σκεφτείς. Αγάπη μου. Τι, μη, νιστάζω. Καλά, κοιμήσωσαι, δεν αναγκαία να κάνεις τίποτα. Καλημέρα, αγαπητοί μου, καλημέρα. Έλα, κάτσε, κανείς, σας έχω φτιάξει πρωινό. Ελάτε να φάμε ένα πολύ ωραίο πρωινό και να ξεκινήσει καλά η μέρα. Η δουλειά μας προσκαλεί και χρειάζεται φαΐ. Μπαμπά μου, είσαι καλά. Μια χαρά, μια χαρά, είμαι βράχος είμαι. Λοιπόν, καθίστε να φάμε και μετά να πάμε στο εργοστάσιο για να έρθω μαζί σας να κλείσουμε τον ισολογισμό. Όσο μας πάρει. Βράδυ, πρωί, όσο πάει. Μα δεν είναι η μέρα ισολογισμού, πατέρα. Τι είναι ο ισολογισμός? Ο ισολογισμός είναι ένας συνοπτικός πίνακας που παρουσιάζει την κατάσταση της επιχείρησης. Μπράβο, παραγκατάκι μου, το ξέρουμε, το ξέρεις, παιδί μου. Αγάπη μου. Λοιπόν, είναι, δεν είναι σήμερα η ημέρα. Εγώ θα έρθω να το κλείσουμε πάντως. Γιατί πρέπει να πάμε να κουράζει άδικα. Κοίμανα, εντάξει πατέρα, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Ψάχνετε για δικαιολογία για να το σκάσετε από το σπίτι. Μπράβο, πλάκι μου, βουλωμένο γράμμα διαβάσεις. Λοιπόν, συμφωνεί. Εννοείται. Αλλά. Αλλά, κατάλαβα. Θα μου κοστίσει πολύ αυτή η εξυπηρέτηση. Ας όψε τι ανάγκη. Ρεϊνάκι μου, γεια στα χέρια σου. Τι καφέ είναι αυτό, καιρό είχα να πιω το καφέ. Τον πήρα από ένα μαγαζάκι εκεί δίπλα στην Αγία Ειρήνη, τη Χρυσοφαλά του. Τον αλέθουν επιτόπου. Α, επιτόπου, είπα και εγώ. Γιατί είναι θεία γεύση. Ρεϊνάκι μου, συγγνώμη, δεν μου πέφτει λόγο δηλαδή, αλλά τι πετριά είναι αυτή τώρα τελευταία με τι εκκλησίε και τα μοναστήρια. Όχι πετριά, όχι πετριά. Εμένα με ευχαριστεί να προσφέρω και να προσεύχομαι. Μου δίνει χαρά. Άλλωστε τι χαρέ έχω εγώ τώρα στη ζωή μου. Όχι τι χαρέ. Γιατί λίγες χαρές μας δίνει η κόρη μας. Εγώ τρελάθηκα από τη χαρά μου όταν έμαθα ότι το παιδί μας πήρε το μεταπτυχιακό του. Τι? Το μεταπτυχιακό πότε? Εδώ και ένα μήνα. Καλά, συγγνώμη, δεν μιλάτε στο τηλέφωνο, δεν στο είπε. Ναι, μου το είπε, πως δεν μου το είπε, και δεν μου το είπε. Χθες το βράδυ γι' αυτό μιλάγαμε. Αλλά κι εγώ ένα μυαλό έχω, τι να σου κάνω. Είχα να κάνω και τα πρόσφορα αύριο. Ξημερώνει το Αγίου Αρτεμίου. Μεγάλη χάρη του Παναγία. Μεγάλη χάρη του Παναγία μου. Ειρηνάκη μου, ξέρεις. Συγγνώμη, αλλά.